Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σχέση των νεφρών με την οστεοπόρωση. Κοντά μας ο κύριος Αλέξανδρος Γεράκης, νεφρολόγος του Θεραπευτηρίου Υγεία. Γιατρέ, τι σχέση μπορεί να έχουν οι νεφροί με τα οστά? Πράγματι, η ερώτησή σας είναι πολύ δικαιολογημένη. Πολλοί ασθενείς με ρωτούν το ίδιο. Οι νεφροί έχουν σχέση με τα οστά. Θα προσπαθήσω να τα πω όσο γίνεται πιο απλά. Η βιταμίνη D παράγεται από την επαφή των ακτίνων του ηλίου με το δέρμα. Δεν είναι όμως δραστική. Για να γίνει δραστική, πρέπει να έχουμε καλή νεφρική λειτουργία. Πρέπει να γίνει ενεργοποίηση πρώτα στο ύπαρ, στο σηκώτη και μετά στους νεφρούς. Όταν δεν έχουμε δραστική βιταμίνη D, αυτό σημαίνει διαταραχές του οστικού μεταβολισμού και στο ισοζύγιο του ασβεστίου και του φωσφόρου. Δηλαδή προκαλούνται προβλήματα? Βεβαίως προκαλούνται προβλήματα. Και κανείς μπορεί να πει ότι προκαλούνται τρία κύρια προβλήματα. Πρώτον, η οστεοπόρωση. Μειώνεται η οστική αντοχή. Και αρκεί ένα απλό γλίστριμα του ασθενούς για να προκληθεί κάταγμα. Δεύτερον, μπορεί να προκληθεί υπερπαραθυροειδισμός, δηλαδή υπερλειτουργία των παραθυροειδών αδένων. Τι είναι οι παραθυροειδείς αδένες? Είναι τέσσερις αδένες, μικροί αδένες, σαν μικρές φακές, πάνω στο θυροειδή αδένα. Όταν οι νεφροί δεν λειτουργούν καλά, όταν δεν έχουμε δραστική βιταμίνη D, αυτοί υπερπλάσσονται. Τρίτον, αγκιακές επασβεστώσεις, δηλαδή μετακίνηση του ασβεστίου από τα οστά προς τα αγκία. Αυτό σημαίνει αυξημένο καρδιαγκιακό κίνδυνο. Άρα, όχι μόνο τα οστά, αλλά και η καρδιά σχετίζεται με τους νεφρούς. Βεβαίως, οι νεφροπαθείς έχουν αυξημένο καρδιαγκιακό κίνδυνο, δηλαδή έφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα, η καλή νεφρική λειτουργία είναι απαραίτητη όχι μόνο για τον οστικό μεταβολισμό, αλλά και για την υγεία της καρδιάς και των αγκίων.